Την επόμενη μέρα στι διαπραγματεύσει, μετά το αδιέξοδο στο Μον Πελεράν, συζήτησε ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών με τον Μουσταφά Ακιτζή κατά τη διάρκεια τη παράνομη επίσκεψή του στα κατεχόμενα. Στόχο τη Άγκυρα ο καθορισμό οδικού χάρτη με σύγκληση πενταμερού διάσκεψης και κατάληξη σε λύση εντό του 2016. Ε, καταδομή, ναι. Στόχος μας στο πλαίσιο που καθορίζει το έγγραφο της 11ης Φεβρουαρίου του 2014, εντός του στόχου για το 2016, αυτές οι διαπραγματεύσεις να φέρουν καρπούς, να φέρουν ένα αποτέλεσμα, να γίνουν βήματα για μια μόνιμη λύση και άμεσα να καθοριστεί ένας συγκεκριμένος απαραίτητος οδικός χάρτης που θα περιλαμβάνει και την πενταμερή διάσκεψη. Στο ίδιο μικρό σχήματο και ο Μουσταφάκη Τζί ζήτησε τον καθορισμό πενταμερού τύπου Μπούρκενστοκ παραπέμποντα στην διαβούλευση σε δύο τραπέζια, όπου στο ένα θα συζητείτε το εδαφικό ανάμεσα στου δύο ηγέτε και στο άλλο Ελλάδα και Τουρκία θα συζητούν τι εγγυήσει. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα τραπέζι θα παρακαθίσουν Τουρκία, Ελλάδα και Βρετανία για να συζητήσουν το θέμα τη ασφάλεια και εγγύσεων και σε ένα άλλο τραπέζι οι δύο πλευρέ να συζητήσουν τα θέματα που έμειναν άλυτα μέχρι στιγμή, περιλαμβανωμένου του εδαφικού, τη εκπεριτροπή προεδρίας αλλά και στοιχεία τη πολιτική ισότητα και κάποια ζητήματα στο περιουσιακό που είναι ακόμη άλυτα. Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό αναμένεται να συζητήσει τη Δευτέρα στην πρώτη του συνάντηση μετά το Μον Πελεράν ο πρόεδρο Αναστασιάδη με τον Έσπεν Μπαρθέιντε, ο οποίο φτάνει στο νησί την Κυριακή. Τη θέση του για συνέχιση των άοκνων προσπαθειών του, όπω είπε, χαρακτηριστικά ώστε οι διαπραγματεύσει να συνεχίσουν, επανέλαβε ο Νίκο Αναστασιάδη σε ομιλία του για τη Μέρα των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, το κατόφλι του προεδρικού για ενημέρωση πέρασε το μεσημέρι και ο προκαθήμενο τη Εκκλησία τη Κύπρου, ο οποίο δήλωσε ότι δεν πιστεύει πω θα υπάρξει λύση. Δεν πιστεύω στη λύση. Αλλά εμεί στηρίζουμε τον πρόεδρο για να έχει διαπραγματευτική δύναμη στι συνομιλίε. Ε, δουλειά του Προέδρου θα Καθώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο διπλωματικό πυρετό, την ερχόμενη εβδομάδα θα επισκεφθούν την Κύπρο ο βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόναθαν Κόεν, και ο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, Μπόρι Τζόνσον, για ενημέρωση και ενθάρρυνση, όπω αναφέρει το Foreign Office. Η Αθήνα πάντω συζητεί και εξετάζει προσεκτικά όλα τα επόμενα βήματα, τονίζοντα ότι εκείνο που προέχει είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια επίλυση του Κυπριακού.